αυτό σημαίνει ότι είμαι ήδη νεκρή. Μην ψάξετε για μένα. Απλά ξεχάστε με. Και να είμαστε πάλι εδώ. Πάμε στο θέατρο γιατί έχουμε πρόβα. Έχουμε πρόβα γιατί αυτό το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα στο πρώτο μας πάρτι. Και θα αργήσουμε μάλλον λίγο γιατί συμβαίνει αυτό. Σήμερα το πρωί φτάσαμε πίσω από Σαντορίνη, δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άϊπνοι. Οπότε τα νεύρα είναι κροσάκια. Η αλήθεια είναι ότι η πτήση ήταν πρωινή, ναι. Πολύ νωρίς και αυτό ήταν μαχαίρι στην καρδιά. Είσαι καλά, θες μια αγκαλιά. Πάρκινγκ, το πιστεύω. Βρήκαμε πάρκινγκ. Η ζωή μας χαμογελά λοιπόν. Καφές, ναι προ... Πάλι τρως. Σου έφερα κλαδάκι σε περίπτωση που πεινάσεις. Αυτά τώρα τα βγάζει από το μυαλό. Για δείξ' το μας. Σου έφερα κλαδάκι γιατί ξέρεις γιατί με υποτιμάς, ορίστε. Ναι. Για σένα και ένα για μένα. Αύριο λοιπόν εγώ 8 θα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Μαχαίρι με χεράκι για να κόψουμε τα χλαδάκια. Τις βλέπεις μας. Πάνε εδώ τα φίλτρα μέσα και θα σου πω. Όλη η ζωή. Είναι φωνή της μας, σου δοκιμάζει τα μικρόφωνα. Άλλη μια πρεμιέρα. Που κανείς δεν ήρθε για να δει. Όντως. Δεν έχω αγκαλιά. Δεν ξέρω ρε, δεν πεινάω πολύ τώρα. Την έχει και γουρνοπούλα τελευταίο ρε. Εν τω μεταξύ, έχω ξεχάσει το κινητό μου δίπλα και θέλω να πάω να το πάρω, αλλά είναι η άλλη. Τέτοια που είσαι. Τα μυαλά του κινητό. Ναι, είναι τρίξη, δεν μπορώ. Α, όταν είσαστε φίλες, σου μου δεν είμαστε ποτέ φίλες. Απλώς κάποιες φορές πρέπει να δεν τις έκανες πλεξουδάκια της Ελληνής δίπλα τα μαλλιά. Τι λες ρε! Επειδή τώρα θες να πας να τις δώσεις χαστούκια ανάποδα. Είχαν φριζάρι! Πας καλά. Θες να πας να πάρεις το κινητό μου. Όχι. Ρε, δεν θέλω να πάω, ρε. Βαριέμαι. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να το διαχειριστείς. Η ζωή έτσι είναι. Και εγώ ξέρεις πόσο δεν μπορώ να δείχνω κάτι άλλο από αυτό που αισθάνομαι. Ρε, καλέ, πώς το ξέρω. Δεν το χαρακτήρα μου. Δεν το ξέρω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω. Πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Εσύ νομίζω πάντως ότι γενικά δεν τα δίνεις αυτό που δεν μου φαίνεται λίγο πρόσωπο. Δεν στο λέω. Σαν φίλη στο λέω. Επειδή ενδιαφέρομαι πραγματικά για σένα. Κοίταξε, ισχύει αυτό που λες, αλλά να ξέρεις, είναι η θεατρικότητα που έχω αποκτήσει από τα τόσα χρόνια δουλειά. Οπότε μπορώ να είμαι σκατά και να βγαίνω και να με. Ναι. Αυτό. Μπράβο, Μαριάννα. Τέλος πάντων, πάω να πάρω το κινητό μου, εντάξει. Η Εφελίνα. Τι τύπησα είναι. Ναι, ρε, τι είναι αυτό. Δεν έχετε ποτέ στις πρόβες, όλο αργεί. Ποια νομίζει ότι αργεί. Όλα αργεί. Και μετά έχετε και μας κάνει. Έχετε τις μισές μέρες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, πραγματικά. Και να μην φωνεί της παιδιά. Ναι. Αχ, Εφελίνα. Ναι, σα! Εβελίνα, θα κάνεις τα πρόβα το μικρόφωνο. Τώρα. Ε, βέβαια. Αχ, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Περίμενε. Έχω έρθει εδώ πέρα τόσες ώρες και έχουν κάνει όλοι άλλοι και εγώ δεν έχω κάνει ακόμα. Άμα δεν πας να διεκδικήσεις, εδώ δεν θα πάρει το τηλέφωνο. Πέρα άμα δεν πας να πεις, ναι, γιατί δεν το κλείνεις το τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Αυτό εδώ τι είναι. Ένα λεπτό. Τι είναι αυτό. Πες, μπορείς να πεις αυτό. Λοιπόν, στις κανόνες 15% έκπτωση σε όλους όσους λένε ότι είναι από το Coronet. Θα πηγαίνουν και θα λένε Coronet και θα έχουν σε όλα αυτά τα υπέροχα εδέσματα 15% έκπτωση. Συγγνώμη, δηλαδή εδώ μέσα στα καμαρίνια θα φέρνετε σουβλάκια. Όχι, θα πηγαίνουμε εμείς. Τελειώνοντας θα πηγαίνουμε εμείς εκεί. Α, θα πηγαίνουμε. Ναι, και μόλις λες Coronet θα σου κάνει έκπτωση. Ξέρει τι κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Παιδάκι μου για σουβλάκια μιλάμε. Για σουβλάκια. Δύο καλαμάκια.
Κλεάνθη. Ναι. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Αλλά δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος, δεν μου αρέσουν οι τσακωμοί. Ναι. Απλώς τους άκουσα κάτω που λέγανε ότι οι μουσικές που έχεις φτιάξει είναι χάλια. Και ότι χίλιες φορές να το έκανε κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Και ότι πραγματικά γιατί σε πήραμε και τέτοια. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πρώτον, δεν είμαι έτοιμος. Ειδικά δεν έχω φέρει τα πάντα. Ναι, αλλά κάποιος θα έλεγε, ότι δεν είναι σωστό να έρχεσαι προετοίμαστος στις πρόβες. Είχα κανονίσει να μην τα έχω όλα σήμερα, αλλά τώρα μιλάμε και αυτό που είπανε. Ποιος το είπε? Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ο Ρόμπερτ. Ο Ρόμπερτ, ναι. Ένα, δύο, τέσσερα. Ναι. Δημήτρη. Εντάξει, ναι. Πότε πρόλαβες, βρε, να το κάνεις? Πώς είσαι? Τι έχεις? Θες να κλείσω την κάμερα? Θέλω να κλάψω. Γιατί, τι σου συμβαίνει? Είναι για αυτά που λέγανε τα παιδιά πριν για... Δεν ήθελα να το μάθεις από μένα. Άκουσα πριν που λέγανε ότι δεν σε συμπαθούν και τέτοια. Νόμιζα ότι το άκουσες και ότι γι' αυτό ήσουν στεναχωρημένος. Δημήτρη μου, μην δίνεις σημασία. Ούτως ή άλλως είναι ατάλλαντοι, παιδί μου. Δεν είναι καλοί. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θα κάτσεις τώρα εσύ να ασχοληθείς. Εγώ, επειδή είμαι φίλη σου και σε αγαπάω, στα λέω. Τι να σου πω. Και έχω κόψει και τα ναρκωτικά. Ένα, δύο, τρία, σε. Για κάνε το μαζικό. Περίμενε, ρε παιδί μου. Θέλω να το κάνεις. Αλλά τα ακούς εσύ. Με συγχωρείς. Όταν... Με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το μάθω. Θα το δώσω μετά να δω τι θέλω να ακούω. Μάμα μου, σε μένα κατευθείαν. Όχι. Λοιπόν, κάτω σαν το πέντε. Έχουμε μπει μέσα στο πνεύμα της παράστασης. Ποιο είναι το πνεύμα της παράστασης? LSD. LSD. Μάγκη, να σου πω κάτι. Πάντως μεταξύ μας τώρα, γιατί ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να σπέρνω τη διχόνια. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Άκουσα πριν τα παιδιά που λέγανε ότι δεν περνάμε καθόλου καλά και ότι τους φωνάζεις πάρα πολύ και ότι δεν αντέχουν τις συμπεριφορές. Ενώ πραγματικά, και εγώ στο λέω από πραγματική καλοσύνη, γιατί πραγματικά ενδιαφέρομαι για σένα και δεν θέλω να γίνονται τέτοια πράγματα, εντάξει. Και τη φωναζώ. Ακόμα στεναχωρημένος είσαι? Ναι, τι θες τώρα? Τι? Γιατί μου μιλάς έτσι? Γιατί έτσι γουστάρω. Μην γίνει κανένα πέλεμα και ψάχνει κανένα σωστό είναι. Καλό, Μαμά, δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια, αλλά άκουσα πριν που λέγανε έξω ότι θα σου αφαιρέσουν δύο τραγούδια από το πρόγραμμα, γιατί λες πολλά και είναι παραπάνω χρόνος και θεωρούν ότι τους έχεις καβαλήσει γενικά και είπαν ότι τους άκουσα που λέγανε ότι έλεος και ποια νομίζει ότι είναι και τέτοια και κοροϊδεύαν τα τραγούδια σου, οι υπόλοιποι της παράστασης, και εγώ, επειδή είμαι κόρη σου, δεν δέχομαι να τα ακούσω αυτά και να μην έρθω να στα πω. Το κάνω επειδή σε σέβομαι. Επειδή δεν έχει σημασία, κοριτσάκι μου, να σε μάθω το πόσα τραγούδια κανείς μπορεί να πει για να φανεί, μπορεί να πει δύο και να ξεχωρίσει. Δεν με πειράζει καθόλου. Άμα είναι να δημιουργήσω διχόνια μεταξύ των συναδέλφων μου, οι οποίοι είναι η οικογένειά μου πλέον, μετά από ένα χρόνο της παράστασης που είμαστε μαζί τόσες. Μα εγώ συμφωνώ, απλώς εγώ στο είπα για το δικό σου το καλό, γιατί επειδή είσαι μάνα μου, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να ακούω τέτοια. Στεναχωριέμαι, το καταλαβαίνεις αυτό? Στεναχωριές, αγάπη μου, εσύ σαν παιδί μου ξέρεις τι κέρδος είναι. Ούτε μισό λεπτό δεν θα μου κόψουν. Εντάξει, μητέρα, μπράβο, πάνω τους. Έχει η ψυχή μας εδώ να είμαστε αγαπημένοι. Έχετε όλοι. Έχετε παράπονα και από μένα. Από σε... Εγώ κανένα, εγώ για τους άλλους λέω. Γύρνα και προς τα σένα, γύρνα και εγώ. Προς τα σένα. Εγώ, τι, να, εγώ να. Γύρνα και προς τα σένα. Έχετε το θράσος να λέτε ότι σας κάνω και παρατηρήσεις. Με έχετε βρει εδώ θύμα και με πατάτε. Αυτά έχω να πω, τίποτα άλλο. Όμορφο μελαχρινό. Η Τζούλια πιο μικρό χέρι, δηλαδή. Όχι, να σου πω, μαζέψου εσύ. Στη μαμά μου θα το πω. Εντάξει. Πάνε καλά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν βλέπω. Τι σου κάνανε, Στέφανε? Μου πρίξανε, μου τα πρίξανε.
Μου έχετε βγάλει όλη την ψυχή ανάποδα και πιο πολύ οι γυναίκες και ο Δελαπόρτας. Γιατί κύριε Λουκά το λέτε αυτό? Αυτό άμα στο φέρω στο κεφάλι. Πώς θα κάνεις έτσι τα καπέλα? Μες στην τσαλάκα ρε εσύ. Θα βγει καλύτερο αυτό. Μα πώς είναι έτσι? Το ράψω. Δεν ξέρω πώς είναι. Μου κάνει λίγο περίεργο αυτό. Θα το ξαναφτιάξω μα είναι. Κάτσε μόνο. Μορτιά χρηστή. Και εγώ θέλω καπουτσινό άντε τότε. Δύο γλυκό. Και μια πορτοκαλάδα. Εβέλια, τι θέλεις? Εγώ δεν θέλω κάτι. Απλώς, Μάκη, εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να πιεις καφέ. Γιατί άκουσα πριν που λέγανε ότι τα νεύρα σου δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό. Και εγώ στο λέω από αγάπη. Εγώ φταίω που σας νοιάζομαι και θέλω να μαθαίνετε τις αλήθειες. Είσαι έγκλημα μεγάλο. Εσύ πόσο αγαπάς την κόρη σου, πες με πόσο την αγαπάς. Έχετε γύρισμα. Αυτά είπα. Πόσο μπορεί να αγαπάει μια μάνα την κόρη σου? Πόσο την πιστεύει? Πάρα πολύ. Όχι, Ρίξη, είσαι πολύ σκληρή. Δεν ξέρω, με ποιο τι θέλει και το διεκδικείς και δεν βλέπει να το διεκδικείς. Εσύ που δεν ήξερε τι θέλει, δεν έφτασε με την Ιαπωνία, α πούμε, καν καριέρα. Επειδή άκουσα πριν που έλεγε ο κύριος Τζορντανέλη ότι κατά τύχη έφτασε στην Ιαπωνία, πώ πόντα και τι δεν άξιζε. Και να σου πω κάτι, δεν το θεωρώ ωραίο να μιλάει έτσι. Ναι, προηγουμένως που δεν ήμουν μπροστά, είπε ότι δεν έχω φτάσει στην Ιαπωνία ποτέ και ότι είναι ψέματα. Δεν ξέρω γαμώτο, αλλά εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ δεν ήθελα να σας ανακατέψω. Απλώς, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ άθελά μου πριν πέρασα έξω από το καμαρίνι του Μάκη και τον άκουσα που έλεγε στο Δάκη ότι πραγματικά έχει μετανιώσει πάρα πολύ που πήρε εσάς τους έξι και ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί σας και ότι αν σας ξαναπάρει σε παράσταση να κάτσει να τον χέσετε και τέτοια πράγματα. Εσύ είσαι η αγαπημένη μου. Εσύ και η Ασπασία. Όλες οι άλλες μου βγάλαν την ψυχή ανάποδα. Και τα αγόρια. Και με τα αγόρια τα πήγα πάρα πολύ. Σοβαρά μιλάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από μπροστά μου άλλα λέγατε. Ευχαριστώ, γεια σας. Και εσείς, και εσείς. Μην ξεχάσετε τα καπέλα να τελειώσει. Αγάπη μου εσύ. Σύση, τι κάνεις? Αγκαρία. Φτιάχνεις καπέλα? Φτιάχνω καπέλα. Να σου πω κάτι. Άκουσα πριν πως σου μιλούσε ο Μάκης. Ναι. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τον αφήνεις να σου μιλάει έτσι. Εγώ το λέω σαν καλή φίλη, επειδή σε νοιάζομαι. Εγώ... Έχεις ένα δίκιο. Ναι, εγώ δηλαδή πραγματικά δεν έχω κανένα όφελος. Ξέρεις πόσο δεν μ' αρέσει να ανακατεύομαι. Πάω να τα σπάσω. Πού είναι ο κύριος Δελαπόρτας? Ένα, δύο. Ναι, και τέσσερα να πείτε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αντώνη, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πιστεύεις ότι ο Θείασος είναι καλός Αθείασος, δηλαδή ενώ σου έχει έρθει εύκολο ή... Γιατί άκουσα τα παιδιά που λέγανε ότι είχατε μια πάρα πολύ δύσκολη συνεργασία και ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει αυτό, γιατί εγώ από ενδιαφέρον ρωτάω ξεκάθαρα. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Δηλαδή... Είναι όλη χάλια. Δηλαδή τι να κάνω, έχω και μια βοηθό. Τι βοηθώ, μόνο δεν βοηθάει. Σήμα το έχω παρατηρήσει, αλλά δεν ήθελα ξέρεις, να σου βάλω το ίδιο στο στόμα σου. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες και να ξέρεις εγώ στον τάφο μου θα το πάρω αυτό που μου είπες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, Αντώνη μου. Όποτε χρειαστείς κάτι σε μένα, έλα πες το μου. Τον άκουσα. Σου αρέσει το μικρόφωνο μου? Πάρα πολύ. Βέβαια, νομίζω ότι τα μικρόφωνα των άλλων παιδιών είναι καλύτερα αυτά που τους δώσατε. Νομίζω το δικό σου δεν έχει καλό ήχο, αλλά δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι. Πες μου πώς περνάς εδώ στις πρόβες. Περνάω καταπληκτικά σε αυτές τις πρόβες. Καλά, αλλά δεν μου λέγες πριν. Προφανώς σου λέγα, αλλά τώρα που με τα μικρόφωνα το τόσο φόβο. Είναι αλήθεια. Α, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα. Μετά. Κάηκα εδώ πέρα με τη σιλικόνη. Και κάηκα κι εγώ. Η Σύση το έκανε. Όχι. Πρώτα εγώ. Και μετά εγώ. Κάμωσα, τι θα κάνω. Οδοντόκρεμα θέλει αυτό. Αλλά πού να τη βρούμε τώρα. Έχεις. Όχι. Η ντομάτα. Οδοντόκρεμα η κανή. Έχει απέναντι το οκ. Στο όλοι βρωμιάριδες. Πού να βάζεις τα οδοντόκρεμες. Τι θες, κάτω. Όχι, ένα, έλα, κερνάω εγώ. Ευελίνα, τι κερνάς, καλό είναι αυτό, γιατί άκουσα πριν που σε έλεγαν τσιγκούνα οι άλλοι. Τώρα το κάνετε. Ευελίνα, όλο θα με ξαγριώνεις. Ναι, Στέφανε. Όλα θα με ξαγριώνεις. Και όλα τραπέζια μας κάνουν. Να σου πω, για πες μου. Η Μπέση και η Μέρι Λίντα. Έχω μείνει εδώ με το χέρι. Μάκη, τούτη τι βραδιά με βαθιά. Μάκη, είδες, είπε να κεράσει, είδες, δεν είναι τσιγκούνα που μου έλεγες πριν. Εγώ δεν σου είπα την τσιγκούνα, είσαι ψεύτρα. Μάκη, τι λέει, εσύ δεν μου πες πριν ότι είναι τσιγκούνα. Γύρισα στο σπίτι μου. Είμαι πτώμα. Θα κλείσω αυτό το vlog. Για να κοιμηθώ, είμαι κομμάτια. Όπως θα είδατε, σήμερα προσπάθησα πάρα πολύ να
Να ζεστάνω τις σχέσεις των ανθρώπων. Πέφτουν πράγματα. Να ζεστάνω τις σχέσεις των ανθρώπων της παράστασης. Είχα όλη την καλή θέληση να βοηθήσω. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα από σήμερα και να είναι πιο δεμένοι οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά θλίβομαι να βλέπω τσακωμένους ανθρώπους μεταξύ τους που μιλάνε άσχημα ο ένας για τον άλλον. Εγώ θέλω μόνο αγάπη. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι άνθρωπος είμαι και με πόσο καλή πρόθεση έκανα ό,τι έκανα. Σε άλλα νέα να σας πω ότι η παράσταση στο πρώτο μας πάρτι θα ξεκινήσει Σάββατο 9 Δεκέμβρη. Και θα είναι κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο viva.gr. Αν κάποιο από εσάς θέλετε να το δείτε, θα χαρώ πάρα πολύ και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Αυτά. Είπα ότι είναι στο θέατρο Coronet. Ό,τι να είναι. Στο θέατρο Coronet θα είναι. Τετάρτη και Κυριακή στις 7 η ώρα και τα Σάββατα 6 και 9, διπλή παράσταση. Η μέρα της Μαρμότας. Φιλιά πολλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα, πολύ σύντομα, πολύ, εντάξει.